την εταιρεία συνεταίρο σας που μας φέρετε στον πύργο, γιατί την διώξανε από την ΑΦΠΑΚΤΟ, γιατί τη διώξανε από τα Τρίκαλα, γιατί τη διώξανε από την Καρδίτσα, γιατί τη διώξανε από την Ιγουμενίτσα. Εμείς είμαστε οι large, είμαστε οι περάστε κόσμε. Τη μία κλείνει το κολυμπητήριο, την άλλη επιβάλλει τροφία στέλνοντας τα παιδιά των ανέργων και των φτωχών στο Κιάβα. Τώρα έρχεται να συμμαζέψει μια εταιρεία που έχουν εκδιώξει από άλλους δήμους της Ελλάδας για να της αναθέσει απόκτηση πλούτου και το παρκάρισμα στους ελεύθερους δρόμους της πόλης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο
οι πολίτες και ο λαός διαβουλεύονται, συζητούν και αποφασίζουν για τις τύχες της πόλης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η δημοκρατία είναι αυτή που έχει εγκατασταθεί και καταρρύεται μόνο σε περιόδους ξένης κατοχής ή δικτατοριών. Σήμερα είναι έχουμε ταρθεί να επιτελούμε αυτό το καθήκον και να είστε όλοι σίγουροι ότι θα το επιτελέσουμε μέχρι τέλους με αποκλειστικό γνώμονα των συμφέρων της πόλης. Οποιαδήποτε απόπειρα ματέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου σημαίνει για μας απόπειρα κατάργησης της δημοκρατίας και ιδιαίτερα σε τέτοιες περιόδους κρίσης και έντασης. Πρέπει να προασπίσουμε τη δημοκρατία σαν κόρη οφθαλμού από οπουδήποτε και αν ξεκινάει κανείς μέσα από οποιαδήποτε ιδεολογία και αν βρίσκεται στα κοινά, πάνω απ' όλα σε περιόδους κρίσης και έντασης είναι η προάσπιση της δημοκρατίας. Μόνο μέσα από το διάλογο, τις αντιθέσεις και τη σύνθεση των αντίθετων απόψεων μπορεί να προχωρήσει ο τόπος. Είναι προφανές ότι υπό τέτοιες συνθήκες είναι αδύνατο να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό τους πολίτες του Δήμου Πύργου, καλό τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μπορέσει ο τόπος αυτός δημοκρατικά με κυρίαρχο το λαό να προχωρήσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδελείωτες ώρες, μέρες και μήνες, όπως έχω πράξει στη ζωή μου και πριν, για να κάνω αυτό που θεωρώ καθήκον. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η Δημοτική Αρχή εξελέγει πριν από 6 μόλις μήνες με μια ισχυρή πλειοψηφία του λαού και των πολιτών για να εφαρμόσει το πρόγραμμα της. Όταν η κατάρρηση της δημοκρατίας επικηρύνεται από μειοψηφίες που αδυνατούν στην πρόκληση των εκλογών να γίνουν πλειοψηφία. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε διάλογο και προβληματισμό. Δεν είναι δυνατόν το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει υπό αυτές τις συνθήκες. Έτσι, ζητώ την αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ειδικό θέμα της ενερχόμενης τάθμευσης. Ξεκινάμε διαβούλευση με το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλούμε οποιονδήποτε έχει βουλευτική πρόταση, οποιονδήποτε έχει προβληματισμό για την πόλη και το μέλλον της, να συμμετάσχει στη διαβούλευση αυτή. Είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε το καθήκον μας. Δεν είμαστε από αυτούς που ξέρουν να παραδείγουν.
είμαι αναγκασμένος, αν και δεν το ήθελα, αν και δεν το θέλω, αν και ποτέ στη ζωή μου δεν το επικαλέστηκα, να απαντήσω στο περιεχόμενο ενός κειμένου που φαίνεται ότι ξεκίνησε μέσα από κάποια ομάδα που βρίσκεται σήμερα εδώ συμπολιτών μας. Είναι ένα κείμενο που με αναφέρει ως εχθρό των φτωχών. Λέω λοιπόν σε όσους δεν ξέρουν και στους νέους που δεν ξέρουν και στους παλιούς που δεν θέλουν να θυμούνται ότι για τους φτωχούς επί 99 μέρες βασανιζόμουν χωρίς νύχια στα πόδια για να μπορείτε σήμερα να είστε ελεύθεροι. Επαναλαμβάνοντας κάτι που σημείωσα σε πρόσφατο άρθρο, ότι τέτοιου είδους εντάσεις που δεν οδηγούν πουθενά, που οδηγούν μόνο στο χάος και που ωφελούν αυτούς που θέλουν να κερδοσκοπήσουν πάνω στο χάος, μας βρίσκουν απέναντι, όπως βρίσκουν απέναντι ολόκληρη την κοινωνία, ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να κηρύξει τη λύση της συνεδρίασης και υπόσχομαι ότι σε αυτές τις